Γεια χαρά σε όλους, το Δωρίς Γέρας εδώ Μαζί με την στήλια, gr, και κοιτάω τις διερωτήσεις Επίσης μου 272 Να σας ευχαριστήσω για μια φορά Για την αγάπη σας, τα σχόλιά σας Και εσείς το λόγο που μου φτάσει στα τόσα πολλά επεισόδια 28 για τα 300, μην το ξεχνάμε Όπου να συμμετέχει, γράφει από κάτω το σχόλιο Την ερώτησή του βλέπω τα πάντα παντά αμέσως Όλα απαντιόνται και σε short video Δύο φορές την εβδομάδα και βέβαια κάθε Παρασκευή 6 ώρα το επεισόδιο της ερωτήσεις, στο οποίο απαντάω full 7, 8, 10 λεπτά την κάθε ερώτηση. Επιπλέον, το jump πάντα τρέχει. Κάτω υπάρχει link, ανεβάζετε το jump που σα αρέσει, ανεβάζετε το Texas και θα γίνει jump reaction αν σα βίντεο. Και τώρα στο μαθηματικά.gr, αυτό το jump, πλήρε ευρυτερίο με όλα τα θέματα που έχουν συζητηθεί πάνω από 1000 ερωτήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Πάμε να δούμε τι σα ρωτήσει. Πρώτη ερώτηση έχουν ευθύνη κυρίω οι καλλιτέχνε. Θυμάμαι κάποια στιγμή με συναυλία του Μανού Τσάο η εταιρεία είχε βάλει πολύ ακριβώ εισιτήριο στην πρώτη συναυλία του στο Λικαβιτό. Την επόμενη χρονιά ήρθε ο καλλιτέχνη στη Φρεατίδα με εισιτήριο, αν δεν κάνω λάθο, 10 ευρώ και έπαιξε 3 ώρε. Δεν μπορώ να συμφωνήσω μαζί σου και αυτό που θα στο εξηγήσω και θα το αποδείξω με κάποια απλά επιχειρήματα για να καταλάβουμε και πώ λειτουργεί το πράγμα. Συνήθω. Καταρχά, όταν έρχονται ξένοι καλλιτέχνε στην Ελλάδα, 99,9% δεν διοργανώνουν εκείνη τη συναυλία και δεν είναι ούτε παραγωγή ούτε καν συμπαραγωγή. Όταν λέμε παραγωγή, τι εννοούμε, εννοούμε ότι είναι αυτοί που αναλαμβάνουν πέρα από το καλλιτεχνικό κομμάτι και το οικονομικό. Δηλαδή να έρθουν εδώ με δικά του έξοδα, να διοργανώσουν μόνο του συναυλία κλπ. Δεν το κάνουν αυτό, δεν το κάνει κανένα. Κανένα καλλιτέχνη δεν είναι χαζό. Εκτό αν είναι κάποιοι στα ξεκινήματά του, όπου αναγκαστικά επειδή δεν θα πιστέψει κανένα αυτού, θα να το κάνουν για τον εαυτό του. Έτσι ξεκινάνε όλοι, πλέον ήδη τα πάντα και όταν μετά γίνουν όνομα, έχουν κοινό κλπ. Τότε οι διοργανωτέ θα αναλαμβάνουν για αυτού όλη την διοργάνωση γιατί πολύ απλά θα μπορούν και αυτοί να έχουν να λαμβάνουν κέρδο. Έτσι λειτουργεί το πράγμα. Δηλαδή, θεωρώ αυτό που λες ότι ο Μανού Τσάο είχε ε, ακριβώ εισιτήριο στο Λικαβιτό και φτηνό εισιτήριο στη Φερατίδα, πολύ λογικό. Και θα σα το εξηγήσω αμέσω. Ο Μανού Τσάο και ο κάθε Μανού Τσάο, δεν έχει καμία σημασία ε, το μέγεθο του καλλιτέχνη, συνήθω λειτουργούν με τον εξή τρόπο. Ενώ το μέγεθο ενώ ότι είτε είναι οι Σκόρπιον, είτε είναι η Μετάλικα, είτε είναι ο Μανού είτε είναι η. δεν ξέρω τι. έτσι, θα λειτουργήσουν με τον ίδιο τρόπο. Ο οποίο είναι ο εξή. Θα στείλουν ένα, email σε όλου του διοργανωτέ ε, των χωρών των οποίων θέλουν να επισκεφτούν, στο οποίο θα αναφέρουν αναλυτικά τι συμμετομένε τι οποίε είναι διαθέσιμε. Οι διοργανωτέ, εφόσον ενδιαφέρονται, απαντάνε πίσω και αρχίζει το παζάρι. Το παζάρι ποιο είναι, πόσα, τόσα δίνω, πόσα θες. Έτσι. Και εφόσον υπάρξει συμφωνία θα υπογράψουν ένα συμφωνητικό, ένα ε, ε, MOU, στο οποίο θα έχουν μέσα αναλυτικά όλους τους όρους κλπ. Είναι πιθανό να δοθεί και μια προκαταβολή. Συνήθως έτσι γίνεται και έτσι θα κλειστεί η συναυλία για να κυρωθεί αυτό το MOU πρέπει να γίνει κάτι πολύ τρομερό έτσι, δηλαδή να γίνει κάτι μια φυσική καταστροφή, να πάθει κάτι ένα, ενώ φυσική καταστροφή στη χώρα που θα γίνει στην αυλία ή να γίνει κάτι ακραίο όσον αφορά τον καλλιτέχνη να αρρωστήσει να μπει και, άλλα τέτοια τα οποία είναι ανωτέρα βία. Οπότε έτσι πάει το πράγμα. Τώρα όσον αφορά αυτό που λες την τιμή του στηρίου ο καλλιτέχνης δεν νομίζω ότι ανακατεύεται καθόλου άμεσα. Ανακατεύεται έμεσα. Πώς. Ο καλλιτέχνη έχει δώσει μια τιμή. Το budget ποιο είναι. Σου λέει: Εγώ για να έρθω εκεί θέλω τόσα. Το οποίο μέσα εμπεριέχει τα πάντα έτσι. Εμπεριέχει τα ξενοδοχεία του, τη μεταφορά του. Τα πάντα. Ε, και μάλιστα μου τύχει να δω ε, συμβόλαιο, όχι μεγάλου συγκροτήματο, σε, σε κάτι κεθαρίστε ξένου Αμερικάνου που έχω παίξει support στο παρελθόν. Όσοι έχουν ασχοληθεί με, τη, με τα live που έχω κάνει στο παρελθόν, ξέρουν και του λέω έτυχε να δω τα, έτσι από επαγγελματική διαστροφή, να δω τα συμβόλαιά του. Τα συμβόλαια που κάνουν, τι συμφωνίε που κάνουν. Ε, πολλά από αυτά είναι ε, τρομακτικά λεπτομερή. Δηλαδή γράφουν μέσα όχι μόνο πόσα λεπτά θα πάρουν, αλλά σε τι ξενοδοχείο θα μείνουν. Από, δηλαδή βάζουν κάποιου όρου. Σου εγώ θέλω να μείνω από δύο αστέρια και πάνω. Δεν θέλω να μείνω σε. Εσένα στον ξάδερφό σου, ο οποίο μπορεί να έχει ένα, μια ωραία μεζονέτα στο λικαπτό, πω πολύ αυτό, ή αν έχει την αχάρνω, ένα <laughs> ημιπογιο, έτσι λένε θέλω να έχω τέτοιου στάντα ξενοδοχείο, το φαγητό να είναι αυτό, θέλω τον τάδε ενισχυτή που να είναι σε συγκεκριμένη κατάσταση, την τάδε καμπίνα, το τάδε έτσι κλπ. Και κλπ, και Θέλω να είναι μυστήρα, έχω δει και τέτοια. Θέλω να έχω στο καμαρίνι μου, έλεγε ο άλλος, ψυγιάκι με πέψι κόλλα, πέψη, το τόνισε αυτό, όχι κο, κοκακόλα, έτσι και άλλα τέτοια. Έτσι. Θα παίξω τόση ώρα, θα παίξω αυτά τα τραγούδια, μετά θα κάνω encore άλλα, άλλα δύο τραγούδια κλπ. Τα αναλυτικά. Η αμοιβή μου είναι αυτή κλπ. κλπ, κλπ. Συμφωνούν, υπογράφουν και προχωράει το πράγμα. Έτσι. Τώρα, ε, από εκεί πέρα μετά είναι η δουλειά του διοργανωτή να βάλει κάτω το εξελάκι ή το τευτέρι και να αρχίσει να υπολογίζει. Δηλαδή, πού θα γίνει η συναυλία. Έτσι. Εννοείται ότι άλλο κόστο έχει ο Λεκαβιτό, που λέει και το Μανουτσάο, και άλλο κόστο έχει Φρεατίδα θεωρώ πω η φρεατίδα είναι πολύ πολύ πιο φθηνή. Και ο ε, είναι πολύ πολύ πιο ακριβώ. Σαν χώρο για να νοικιαστεί. Π.χ. να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, για να νοικιάσει το για να παίξει, έχω ακούσει ότι, όχι, από έγκυρη πηγή, δηλαδή ξέρω ότι το ποσό είναι γύρω στα 30 χιλιάρικα. Δηλαδή για μια βραδιά οι Σέτικ Φλε που παίξανε στο ηρόδιο, και και το θεωρώ τεράστια επιτυχία αυτή. Το ότι ένα μέτρα συγκρότημα, όχι το τι έπαιξε στο ηρόδιο, αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό για μένα. Το ότι του δόθηκε το ηρόδιο. Έτσι, αυτό είναι μεγάλο, μεγάλο βήμα. Γιατί το ηρόδιο για να το πάρει δεν είναι τόσο απλό έτσι. Πρέπει να είσαι ή πολύ μεγάλο ή πολύ βυσματία. Και, και, επειδή του ε, δεν του κόβει για δυσματίες, του κόβει για πολύ μεγάλου. αλλά καταφέρανε με το έργο του και με τη μαγιά του να πάρουν το ηρόδιο έστω και τέλη Σεπτεμβρίου. Γιατί ξέρετε, άλλο να το πάρει 10 Ιουνίου, 10 Ιουλίου, 10, Ιουλίου, 10 Αυγούστου όπου οι πιθανότητε να βρέχει είναι πολύ λίγε, και άλλο να έχει στην αυλία 30 Σεπτεμβρίου, όπου υπάρχει πιθανότητα να βρέξει ή να έχει κακό καιρό και η συναυλία να κυρωθεί έτσι. Έχουν γίνει πολλέ φορέ. Η Άννα Βύση π.χ. πέρσι, ήταν να παίξει στο Ηρόντι, από ό,τι ξέρω, και ακυρώθηκε. Γιατί έβρεχε. Πολύ απλά. Και ήταν μια μεγάλη παραγωγή, η οποία χάθηκε ώρε, χάθηκαν χρήματα γιατί έπρεπε να επιστραφούν πίσω κλπ. κλπ. Όλα αυτά βέβαια να γράφονται στο εισιτήριο. Έτσι. οπότε λοιπόν. υπάρχει κόστος. Έτσι, η μαλακάσα π.χ. είναι πολύ πιο φτηνή από το ΑΚΑ. Αλλά η μαλακάσα έχει τα θετικά και τα αρνητικά τη, όπω το ΑΚΑ έχει τα θετικά και τα αρνητικά του για τον κάθε διοργανωτή. Έτσι, είναι δίπλα στο τρένο το ΑΚΑ, είναι εύκολη πρόσβαση, έχει πολλέ εισόδους, πολλέ εξόδου, έχει καθήμενου, έχει ορθείου κλπ. Είναι μέσα στο αστικό ιστό, αλλά κοστίζει. Έτσι, ενώ η μαλακάσα είναι πολύ πιο φτηνή, μπορεί να είναι και σχεδόν τσάμπα, λέω τώρα αλλά είναι για όλη τη μάνα. Θε πολλά χιλιόμετρα για να πα, δηλαδή βενζίνη, κόστο. Θε πολύ ώρα για να πα, πολύ ώρα να γυρίσει, δύσκολο να παρκάρει. Για μένα ο χώρο αυτό είναι και λίγο επικίνδυνο, γιατί μου έχει τύχει να πάω να δω Kiss Live το 8 και με το πέλευε να πετάνε αυτά τα, τα βεγγαλικά και, και τι φωτιέ. Εγώ να με ειλικρινή τα έκανα πάνω μου, γιατί λέω ότι άμα γίνει κανένα στραβή και φύγει τίποτα και αρπάξει και θα κάνω όλε τα ποντίκια. Τέλο πάντων. Οπότε καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έτσι, δεν μπορεί να έχει το ίδιο εισιτήριο στο ΑΚΑ και το ίδιο εισιτήριο στη Μαλακάσα για το ίδιο event. Άσχετα αν θα κόψει τον ίδιο αριθμό εισιτήριων, δηλαδή 30.000 το ένα μπορεί ή 30.000 30, και στο άλλο. Και πάει λέγοντα. Οπότε θέλω να πω λοιπόν ότι για αυτό που λε δεν ισχύει. Δεν φταίει ο Μανού Τσάο αν ήταν ακριβό το εισιτήριο στην πρώτη στιγμή που βρίσκεται στο Ελκάβιτο, ούτε φταίει αν ήταν φτηνό. Το στη δεύτερη. Ο διοργανωτή το κανόνισε. Δεν νομίζω ότι αφορά τον καλλιτέχνη τιμή του εισιτήριου, ούτε τον ενδιαφέρει καν. Ο καλλιτέχνη ενδιαφέρεται να πάρει τα λεφτά του στην ώρα του και να γίνει δουλειά. Έτσι. Τα υπόλοιπα είναι του διοργανωτή. Και ο διοργανωτή, να ξέρετε, μπορεί να του βρίζουν ότι έχουν ακριβά εισιτήρια, ότι δεν είναι καλη η διοργανώσει κλπ. Αλλά ξέρω ότι όταν ένα διοργανωτή αναλαμβάνει να κάνει μια συναυλία, το ρίσκο το οποίο παίρνει είναι τεράστιο. Μια και μπορούν να συμβούν. Δηλαδή, αυτέ οι συναυλίε πολλέ φορέ κλείνονται πολλού μήνε πριν, ή δηλαδή μπορεί ακόμα και ένα χρόνο και δύο χρόνια πριν. Έτσι. Δε π.χ. Coldplay. Έτσι, μιλάμε το τεράστιο διπλό που είναι στο ACA, όπου εκεί διακυβεύονταν εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Πάρα πολύ απλά κρίνεται το live κανονικά και σου βγαίνει ένα τσάκ ότι το ΑΚΑ π.χ. το στέλος του Καλατράβα είναι κατάλληλο. Φανταστείτε τώρα έτσι, για ένα λόγο το οποίο δεν το πήρε κανένα να κυρινόταν αυτό το live που πήγε να γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι. Ή να σου τύχει ένα εθνικό πένθο, ή να σου τύχει μια κακοκαιρία, να σου τύχει κάτι έτσι, και να κυρωθεί το live, να χαθούν λεφτά, να χαθούν προκαταβολέ, να χαθούν, να χαθούν, να χαθούν. Έτσι. Γιατί ο δεν Πέρα το, πες ότι δεν γίνει το live, επιστρέφει τα λεφτά των εισιτηρίων, δεν πληρώνει τον καλλιτέχνη αλλά π.χ. θα έχει επενδύσει χρήματα σε διαφήμιση, θα έχει έτσι, κάνει μια προεργασία όλα αυτά καπνός, χάνονται οπότε είναι πάρα πολύ μεγάλο το ρίσκο του διοργανωτή και πρέπει να το πάμε να λαμβάνουμε υπόψη και επιπλέον, να ξέρω ότι όλα αυτά γίνονται, κανένα δεν κάνει συναυλία για να βγάλει τα έξοδα του. Έτσι, διοργανωτή. Το κάνει για να βγάλει υπερκέρδο. Και όταν λέει υπερκέρδο, να βάλει 10 και να βγάλει 20, 30, 40, 50. Όσο περισσότερα μπορεί. Και αυτό είναι ο λόγο που έτσι, γίνονται όλα αυτά. Και να με ρίξει, μου κάνει εντύπωση που βλέπω φορές, κάτι χορηγικά live, κάτι αμήτα motion, κάτι τέτοια, τα οποία είναι με δωρεάν είσοδο. Έτσι, και βλέπει κάτι τεράστιε σκηνέ, κάτι. Έτσι, τα οποία κοστίζουν δεκάδε χιλιάδε ευρώ όλα αυτά. Και απορώ πώ μπορούν αυτά τα live με χορηγού και μόνο να είναι βιώσιμα. Έτσι. Εδώ δεν πολλέ φορέ τέτοια live δεν πετυχαίνουν με κανονικό στήριο. Πόσο μάλλον χορηγικά. Αυτό είναι τροφή για σκέψη. Οπότε, για να ολοκληρώσουμε λοιπόν, διαφωνώ μαζί σου, δεν έχουν ευθύνη οι καλλιτέχνε, ούτε που του καίγεται καθόλου των καλλιτεχνών. Ο καλλιτέχνη θέλει να έρθει να παίξει να πάρει τα λεφτά του και αν γίνεται να πάει καλά το live, γιατί μετά θα μπορεί να έρθει και του χρόνου. Αν δεν πάει καλά ένα live, την επόμενη φορά που θα ζητήσει να έρθει, οι τοπικοί διοργανωτέ θα το σκεφτούν πάρα πολύ καλά γιατί του λέω ότι αφού μπήκε τότε μέσα ο τάδι διοργανωτή, γιατί, είναι, γιατί θα μπούμε και εμεί μέσα οικονομικά. Οπότε είναι πολύ πιθανό να μην γίνει δουλειά. Αυτό. Ε, και ελπίζω να σε ικανοποιήσει η απάντησή μου. Δεύτερη ερώτηση. Γνώμη για το καινούργιο πετάλι MXR του Ingrid Mountain. Έχω δει αρκετά βίντεο που το δοκιμάζουν. Μόνο μία αρνητική γνώμη. Άκουσα. Άκουσα. Εσεί θα το πρώτο. Παίρνατε. Από ερώτηση. Όχι, δεν θα το πρώτο. Φίλε με τίποτα. Θα σου εξηγήσω όμω και το λόγο, έτσι δεν είμαι κανένα περίεργο. Τσιγκούνι είμαι μόνο. Αλλά έχω λόγο. Δεν μ' αρέσει να μου πιάνω κορόιδο, έτσι. Τουλάχιστον δεν μ' αρέσει να. Γιατί έχω πιαστεί κορόιδο στη ζωή μου εκατοντάδε φορέ και πιάνω κάθε μέρα. Αλλά τουλάχιστον περισσότερε φορέ πιάνω μάθελά μου. Και όχι εν γνώση μου. Και δεν νομίζω ότι με αυτό το πετάλι πάνω να πιάσουν κορόιδα εν γνώση μα. Τι εννοώ. Καταρχά, όλα αυτά τα signature πετάλια και τα signature κλπ. είναι μπουρδε. Είναι κανονικά πετάλια τα οποία απλά μπαίνει μέσα η σφραγίδα του καλλιτέχνη και γίνεται μια μικρή παραμετροποίηση σε ένα υπάρχον πετάλι τη εταιρεία εκείνη, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση τη MXR, το οποίο το ονομάζουν Ingrid στην MXR. Έτσι. Ε, και για να μην με την αμαρτία μου, ο Marsting συγκεκριμένα κιόλα, με ό,τι overdrive πετάλαιο και να του δώσει, πάλι Marsting θα ακουστεί. Έτσι. Έχω σου πει παλιότερα, τον έχω δει να παίζει σε περίπτερο Fender με φέντερ κιθάρα, γιατί με φέντερ παίζει, με φέντερ ενισχυτή, με φέντερ πετάει, αλλά φέντερ και εγώ ήταν ακριβώ και δύο σύγχρονου του Μάλμστεν. Ούτε μάσα ούτε τίποτα. Γιατί, γιατί ο είναι αυτό που είναι, έχει δάχτυλο, έχει πολύ χαρακτηριστικό παίξιμο, χαρακτηριστικό ήχο και μότι και να το βάλω να παίξει και με το, το γραφείο του Ικέα εδώ το, πάνω να το κάνω κιθάρα με, με χορδέ, πάλι το ίδιο θα ακουστεί. Τώρα, αυτό είναι μία, ε, μία πλευρά. Η άλλη τώρα είναι ότι πρώτον είδα λοιπόν αυτό το πετάλι που λε και εντάξει ας ξεπεράσουμε ότι είναι, ε, ότι είναι signature και σας εξήγησε ότι αυτά τα signature δεν τα πολύ... Πάρε το ίδιο πετάλι τη εταιρεία, ένα overtime πετάλι τη εταιρεία, στη μισή τιμή και κάνει τη δουλειά σου. Μου φαίνεται αδιανόητο ότι δεν μπορείς να βρεις ήχο, έτσι, τον ήχο που θες. Δεύτερον τώρα, κοιτάζω την τιμή και πουφ, μου έρχεται κατά κούτελα. 160 ευρώ. Σας δίνω τώρα και το link από το Thoman. 160 ευρώ για ένα πετάλι overdrive, έτσι, το οποίο μπορεί να, να βρει πετάλια overdrive και με 40 ευρώ και με 60 ευρώ και με 80 ευρώ τα είναι πάρα πολύ καλά. Πολύ καλύτερα από αυτό το συγκεκριμένο το MXR, έτσι οπότε. Απλά για να λέει πάνω Μάλμστιν, ε, 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 καταλαβαίνω ότι αυτό το για να το πάρει πρέπει να ότι Υπάρχουν δύο προποθέσει. Η μία είναι να είσαι πολύ φανατικό του καλλιτέχνη και να θε να έχει ό,τι εξοπλισμό έχει αυτό. Δηλαδή, πένε Μάλμστιν, κάλτσε Μάλμστιν, παπούτσια Μάλμστιν, ζώνη Μάλμστιν, μπλουζάκι Μάλμστιν πετάλι μάλλον Το καταλαβαίνω. Και ο δεύτερο όλο λόγο είναι να είσαι συλλέκτη. Γιατί αυτό το πετάλι σίγουρα θα βγει για κάποιο καιρό και μετά από λίγο θα αποσυρθεί. Όπω γίνεται με τα περισσότερα τέτοια πετάλια. Γιατί πολύ απλά συνήθω λίγη συμφωνία των καλλιτεχνών με τι εταιρείε. Οπότε θα βγουν κάποιε χιλιάδε κομμάτια και αυτά μετά θα έχουν συλλεκτική αξία. Οπότε καταλαβαίνω για αυτό το λόγο να το πάρει. Από εκεί πέρα τώρα. Ένα απλό overdrive πετάλι και το, τσέκαρα έτσι, για τα, σπέξ του κλπ. Δεν έχει τίποτα το οποίο να το κάνει να ξεχωρίζει. Να έχει ένα το οποίο να, να, να κάτι. Να έχει μια φανταστική έτσι, λειτουργία που να πω ότι αυτό είναι το next big thing των overdrive πεταλίων. Δεν έχει τίποτα, είναι ένα κανονικό ε, overdrive πετάλι. Πάρε να μπορεί να βρει μεταχειρισμένα στο noise και tube screamer και άλλα Και, λοιπά και, και πιο οικονομικά και να κάνει δουλειά σου τέλεια. Οπότε δεν χρειάζεται να δώσει 160 ευρώ που κατά τη γνώμη μου το ποσό αυτό μου φαίνεται εξωφρενικό για κάτι τέτοιο. Οπότε δεν θα το παίρνω ποτέ. Και κάτι ακόμα, έτσι που λε: δεν, δεν έχω δει ούτε μία ανετική γνώμη. Σιγά-σιγά, ε, Υπάρχει καταρχά κανένα ο οποίο θα πάρει, γιατί όλοι, οι περισσότεροι αυτοί που παίρνουν τα πετάλια και τα κάνουν review, άσχετα τι λένε, μην του πιστεύετε. Οι περισσότεροι τα παίρνουν δωρεάν, και είναι ένα τρόπο μετά να σε πιέσει η εταιρεία για να μην πει κάτι κακό. Γιατί πολύ απλά, πει κάτι κακό, δεν θα σου δώσει πετάλια δωρεάν. Οπότε οι περισσότεροι για να μπορούν να του δουν πετάλια δωρεάν και. Να, να, πουλάνε και μούρι ότι να εγώ είμαι ο τάδι και μου δίνουν πετάλια κλπ. Θα κάτσει να πει ό,τι του ζητήσουν. Έτσι, πρώτον. Και δεύτερον, ε, και το πιο σημαντικό, περισσότερα αυτά τα βίντεο είναι χορηγούμενα. Έτσι. Ακόμα και αν μην το λένε. Που το οποίο είναι ανήθικο. Έτσι, κανονικά πρέπει να αναφέρει ότι το ζητούμε πετάλι έχω πληρωθεί για να κάνω review. Κάνει το λέει έτσι. για ευνόητου λόγου. Οπότε μην πιστεύετε τίποτα. Άμα σας αρέσει το πετάλι, βρε κάποιο τρόπο να πάρει το δοκιμάσει, να το παίξει. Γιατί το ότι ακούγεται έτσι στο βίντεο του Όλα ή στο βίντεο του τάδε YouTuber δεν σημαίνει ότι θα ακούγεται το ίδιο και για σένα. Και αυτό σα το λέω για οτιδήποτε βλέπετε, όχι μόνο για πετάλια και κιθάρε. Για οτιδήποτε, οτιδήποτε κατανοητικό προϊόν πηγαίνετε να δοκιμάσετε. Μην πιστεύετε τίποτα. Για μένα όλα τα βίντεο αυτά είναι τελείω από προσανατολιστικά και μούφες και ο λόγο είναι απλά να το κάνουν να αρέσει και είναι ένα φαύλο κύκλο. Οπότε δεν θα το έπαιρνα, είναι πολύ ακριβό. Δεν μου αρέσει αυτό η ιδέα του Signature, τη βρίσκω πολύ έτσι, μαρκετινίστικη και ψεύτικη. Και μπορεί να έχει τον ήχο του μάλιστα που θε με πολύ πολύ φτηνό εξοπλισμό. Έτσι. Απλά γκούγκλαρε και θα δει εκατοντάδε διαγράμματα γράμματα με πώ παίζει ο Μάρτιν, με τι παίζει. Α πει κάτι, υπάρχουν και plugins τα οποία έχουν ακριβώ την ίδια λυσίδα και έχει τον ήχο του Μάρτιν ακριβώ. Τα περισσότερα plugins έχουν τέτοιο ήχο. Ingvase, τάδε, patch. Και ο ήχο ακούγεται 95% πιστικό. Αλλά από εκεί πέρα δεν φτάνει μόνο αυτό, έτσι. Το παίξιμο είναι και εδώ πέρα, στα δαχτυλάκια. Έτσι. Άμα έχει μια κιθάρα με μονού μαγνήτε και έχει και την τεχνική και να κάνει το βιμπράτο και όλα του Μάρτιν, ε, δεν χρειάζεται βιταλ, το βιμπράτο του για να το καταφέρει έτσι. Από εκεί πέρα αν είσαι φανατικό, το καταλαβαίνω και πάρτο και σε καλή μεριά. Αυτό ήταν ένα επεισόδιο, ο οποίο σα άρεσε. Δηλαδή, κατηγορείτε τι ερωτήσει, να μάθετε και κάτι, γιατί αυτό είναι σημαντικό να περνάμε ωραία να μαθαίνουμε. Να περνάτε καλά στη τη μέρα, γιατί δεν ξαναγυρίζει. Θα τα στο επόμενο. Σας ευχαριστώ.